Συντετριμένη η οικογένεια της 17χρονης Νικολέτας προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, τόσο για τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του άτυχου κοριτσιού, όσο και για τη σκληρή στάση της τοπικής εκκλησίας. Το λάθος είναι του Μητροπολίτη. Όλος ο λαός είναι εναντίον του. Γιατί? Η απόφαση του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονήσου άφησε άναυδους τους τραγικούς γονείς, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV η συνηγορός τους Αλεξάνδρα Σπανάκη. Ανάλογη τη στάση που για μένα η Εκκλησία θα έπρεπε να έχει φροντίσει αυτό το κομμάτι το ιδιαίτερα ευαίσθητο, ιδίως αν αφορά ανήλικα παιδιά, που δεν έχει καταλήξει ακόμα επίσημα η αστυνομία σε πόρισμα αυτοχειρίας. Πώς το αντιμετώπισαν εκείνοι ως αυτοχειρία και αποφάσισαν ότι τελετουργικά θα στερήσουν το παιδί από τη δυνατότητα τουλάχιστον να έχει μια τελετή ευπρόσωπη? Με ποιον τρόπο δηλαδή, με ποιο κριτήριο? Πέρα από αυτό λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνουν και τους νέους και όλο τον κόσμο από την Εκκλησία. Μια απόφαση στην οποία δεν είχαν το κουράγιο να αντιδράσουν, πληγώνει όμως ακόμη πιο βαθιά τους γονείς και τα αδέλφια της 17χρονης, τη στιγμή που, όπως επισημαίνει η κυρία Σπανάκη, ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός. Η οικογένεια είναι σοκαρισμένη και φυσικά αντιμετώπισε έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον τραγικό χαμό του παιδιού της, γιατί δεν είχαν οποιαδήποτε ένδειξη για ενδεχόμενη έκπτωση συναισθηματική του παιδιού, μια αλλαγή στη συμπεριφορά, κάτι που ενδεχομένως θα τους οδηγούσε στην περαιτέρω διερεύνηση εκ των προτέρων. Βέβαια, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Δεν καταλήξαμε ακόμα στην αυτοχειρία. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η κίνηση του Μητροπολίτη και ότι η κοινωνία προχωράει και έπρεπε να αλλάζουν και όλα. Ο θάνατος του κοριτσιού και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να τον συνοδεύουν έχουν προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η στάση του Μητροπολίτη Γερασίμου προκαλεί κατακραυγή, όχι μόνο όσων γνώρισαν το θύμα και των συγχωριανών της οικογένειας, αλλά όλων των πιστών που χαρακτηρίζουν ακατανόητη την αυστηρότητα της τοπικής εκκλησίας. Κακός ο Μητροπολίτης δεν ήθελε να την κυδεύσει. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι ιεροί κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας απαγορεύουν την τέλεση εξοδίου ακολουθίας στους αυτόχειρες. Επιτρέπουν όμως στον κάθε ποιμενάρχη, αν το κρίνει, να τελέσει την εξόδιο ακολουθία, παίρνοντας υπόψη όλες τις ποιμαντικές προϋποθέσεις και προεκτάσεις της κάθε περιπτώσεως. Λυπάμαι που έφυγε χωρίς ευχή και κατεβόδιο. Λυπάμαι. Όπως επιβεβαιώνει η συνήγορος της οικογένειας της Νικολέτας, όσα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο για την πιθανότητα η 17χρονη να δεχόταν ενδοσχολική ή εξωσχολική παρενόχληση, συγκεντρώνονται, αξιολογούνται και θα κατατεθούν επίσημα στις αρμόδιες αστυνομικές και ανακριτικές αρχές, προκειμένου τα ερωτήματα να απαντηθούν. Τυπώθηκαν οι επιφυλάξεις ήδη από την πρώτη κατάθεση του εντολέως μου και πατέρα της ενήλικης, ο οποίος πραγματικά αυτό που ζητά είναι να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες θανάτου αυτού του παιδιού. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε μένα είναι υπό επεξεργασία. Όλες αυτές οι πληροφορίες συγκροτημένα θα κατατεθούν και θα αποτυπωθούν σε μαρτυρικές καταθέσεις και θα αποτελέσουν σώμα της δικογραφίας. Για οτιδήποτε ως πληροφορία φτάνει σε μένα, να ξέρετε ότι θα ακολουθήσει την νόμιμη οδό της κατάθεσης ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για να αξιολογηθεί.